Για τη βάση, δηλαδή για τον brownie, θα χρειαστείτε 170 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 3 μεγάλα αυγά, ένα φακελάκι βανίλια, 150 γραμμάρια σοκολάτα με 70% κακάο, 85 γραμμάρια λευκή σοκολάτα, 20 γραμμάρια κακάο, 200 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 100 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα και 1/4 κουταλάκι αλάτι. Για την καραμέλα θα χρειαστείτε μία συσκευασία που είναι 400 γραμμάρια γάλα ζαχαρούχο, 50 γραμμάρια μαλακή μαύρη ζάχαρη, 125 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο, 1 κουταλάκι βανίλια, 1 κουταλάκι θαλασσινό αλάτι και για την επικάλυψη 200 γραμμάρια σοκολάτα μαύρη με γεύση πορτοκάλι να θέλετε και 1 κουταλιά ηλιέλαιο. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι θα κάνουμε τη βάση. Και όπως σας είπα, η βάση είναι ένα brown. Δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε τη βάση και να μην κάνετε τα υπόλοιπα, μπορείτε. Απλώς αν κάνετε και τα υπόλοιπα, είναι σαν να ανεβάζετε ένα σκαλί πάνω, ένα συνηθισμένο brownie. Όχι συνηθισμένο δηλαδή, αλλά έναν τέτοιο πράγμα τέλος πάντων. Λοιπόν, θα βάλουμε σε μπεν μαρί τη μαύρη σοκολάτα, 70% κακάο όμως, το χρειάζεται το συγκεκριμένο μπράουνι και τη λευκή σοκολάτα μαζί. Επίσης μαζί θα βάλουμε το βούτυρο, 170 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Και θα τα λιώσουμε σε μπεν μαρί, όμως θα βάλουμε το νερό μας να βράσει, να κοχλάζει. Και μετά όταν είναι να βάλουμε τον μπολ πάνω στο νερό, το νερό δεν θέλουμε να κοχλάζει πια. Θέλουμε απλώς να είναι πάρα πολλά ζεστό νερό. Με τούν τον τρόπο να λιώσει η σοκολάτα μας. Είπα σας ξανά ότι η σοκολάτα η λευκή είναι πάρα πολλά ιδιότροπη. Θέλει πολλά ψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή νομίζω 50 βαθμούς κάπου για μένα θέλει να λιώνει, θέλει πιο πολύ. Και να δείτε ότι είναι να το αποσύρω από τη φωτιά πριν ακόμα λιώσουν όλα. Και να λιώσουν από τη ζεστασιά που ενάχει τον μπολ μου. Να δούμε να αρχίσει να κοχλάζει. Και αφήνω τους ατμούς να κάνουν τη δουλειά τους. Εγκαλά το βούτυρο σας να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, εμένα ήταν λίγο του ψυγείου. Εγκαλά να σε θερμοκρασία δωματίου για να βοηθήσει και τη σοκολάτα να λιώσει πιο εύκολα. Μπορείτε να κάνετε τούτο το μπράουνι και απλώς να βάλετε μέσα 100 γραμμάρια που είναι ένα φλιντζάνι καρύδια, ας πούμε, και να έχετε ένα πολλά ωραίο μπράουνι με καρύδια. Να κάνετε μόνο τη βάση. Εμείς όμως είπαμε να το ανεβάσουμε ένα σκαλίνκιο πάνω. Ανάψα ξανά την εστία να βράσει λίγο και μετά να τη σβήσω πάλι. Να το αφήσω έτσι λίγο να σταθεί και να προχωρήσω με το μείγμα για την καραμέλα που να κάνουμε από πάνω. Για να κάνουμε την πάνω την καραμέλα, τι είναι που πρέπει να κάνουμε είναι να πιάσετε μια μικρή κατσαρόλα. Τούτον είναι γάλα φανταστικό ζαχαρούχο. Λατρεύω το ζαχαρούχο, το γάλα αρέσκει μου πάρα πολλά. Έχει πάρα πολύ ζάχαρη μέσα, αλλά είναι πάρα πολλά ωραίο. Να προσέξετε ότι χρησιμοποιώ το ομό το ζαχαρούχο, δηλαδή δεν το έκανα καραμέλα. Ο λόγος είναι γιατί την καραμέλα να την ψήσουμε στο φούρνο μαζί με τον μπράουν. Θα βάλω το ζαχαρούχο, το βούτυρο. Προσέξετε ότι έχει κάμποσο βούτυρο μέσα. Δεν είναι της δίαιτας. Τη ζάχαρη, τη μαύρη, αν δεν έχετε, εγώ δεν έχω δύο είδη ζάχαρη, δύο είδη ζάχαρη. Την καστανή και την σκούρα καστανή. Αν έχετε έναν είδος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν είδος, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, θα βάλω και τη ζάχαρη. Και μετά τούτο το πράγμα θα το βάλω στην εστία και θα το ανακατέψω ώστε να γίνει λίγο πιο παχύρευστο. Πρώτα όμως να κάνω τούτη τη διαδικασία με τη σοκολάτα και το βούτυρο μου τα δαμέ. Η λευκή σοκολάτα ήλιωσε ήδη. Το μόνο που έμεινε είναι το βούτυρο και η σοκολάτα η μαύρη.
Βλέπετε, το μπράουνι μας έτσι να είναι ένα μπράουνι το οποίο έχει λευκά σημεία μέσα. Να είναι ένα μπράουνι βαθιά καφέ, αλλά έβαλαμε τούτη τη λευκή σοκολάτα μέσα, που το βούτυρο κακάο που έχει μέσα η λευκή σοκολάτα βοηθά τον μπράουνι μας να φύγει έτσι φάτζι και μαλακό. Λοιπόν, ανάφκω το πάλι για να... Όταν λιώσει η σοκολάτα μαζί με το βούτυρο, θα βάλουμε μαζί και το κακάο. Το κακάο είναι να διαλυθεί μες τη σοκολάτα από τη θερμότητα που έχει μέσα τον πόλο. Και ας πούμε ένα χτυπητήρι καλύτερα. Η διαδικασία τούτη είναι η διαδικασία κλασική του μπράουνι με σοκολάτα, διότι υπάρχει και το μπράουνι με κακάο. Το μπράουνι με κακάο είναι η πιο εύκολη εκδοχή, αλλά το μπράουνι με σοκολάτα έχει σίγουρα πολλά πιο έτσι ωραία γεύση, πιστεύω εγώ. Βέβαια και το κακάο είναι πολλά ωραία πράγματα, αν έχεις έναν καλό, καλής ποιότητας κακάο, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τούτον έφυγε. Και τώρα, αν έχετε τσιμίες δυνατούς, μπορείτε να χτυπήσετε τα αυγά στο χέρι μαζί με τον μπράουνι. Εγώ όμως κάνω το στο μίξερ, γιατί μόλις βάλουμε τα αυγά μέσα στο το μείγμα, το μείγμα το είναι να πήξει, και είναι πολύ δύσκολο να το χειριστείτε. Γι' αυτό είναι καλύτερα να το κάνετε στο μίξερ. Επίσης, να σας πω ότι όταν κάνετε έναν τέτοιο μπράουνι που έχει τόσο πολύ σοκολάτα μέσα, πάντα να χρησιμοποιάτε πολλά καλής ποιότητας σοκολάτα. Χτυπώ το λίγο έτσι, απλά και μόνο για να κρυώσει λίγο το μείγμα μου. Να βάλω μέσα και τη ζάχαρη. Και την καστανή ζάχαρη. Να φτιάξω και τον μπολ. Και θα βάλουμε 3 αυγά. Την ώρα που βάλετε τα αυγά, μπορεί καμιά φορά να σας φανεί ότι το μείγμα είναι εγκωμένο, αλλά συνεχίστε να χτυπάτε ότι το μείγμα δεν είναι μια χαρά. Μετά θα πιάσω το κόσκινο μου και το αλεύρι μου να το βάλω κατευθείαν, να το κοσκινήσω κατευθείαν μέσα. 100 γραμμάρια αλεύρι είναι. Ο λόγος είναι γιατί όταν κάνετε μπράουνι, θέλετε πολύ αλεύρι. Όσο παραπάνω αλεύρι βάλετε, τόσο πιο σαν το κέικ να σας πει το μπράουνι. Οπότε αφαιρώντας αλεύρι, δηλαδή αν έχετε μια συνταγή για μπράουνι και φυκένει σας έτσι πολλά στεγνό, αφαιρέστε αλεύρι. Θα πιάσετε ένα ταψί για μπράουνι τετράγωνο. Τούτο το ταψί που έχω εγώ δάμε είναι 22 εκατοστά επί 22 εκατοστά. Αυτό είναι τετράγωνο. Λοιπόν, να βάλετε μέσα τον μπράουνι, το μείγμα του μπράουνι, και θα ψήσετε στους 175 βαθμούς στον αέρα για 20 λεπτά. Κάμε το λίγο έτσι. Εάν ήταν να βάλετε κούνες μες στον το πράγμα, δηλαδή καρύδια, φουντούκια, ό,τι άλλο θέλετε, ήταν να το βάλετε πριν να το βάλετε στο ταψί. 20 λεπτά στο φούρνο και μετά το βγάζουμε και βάζουμε πάνω την καραμέλα. Λοιπόν, όπως σας είπα πριν, είναι
το ζαχαρούχο γάλα, η ζάχαρη σκούρα, η μαλακή σκούρα ζάχαρη, βούτυρο. Και θα βάλουμε και ένα κουταλάκι βανιλιά, αλλά θα το βάλουμε στο τέλος. Και τώρα θα ανάψουμε την εστία. Πρέπει να ανακατεύεται διαρκώς το μείγμα, γιατί αν δεν ανακατεύεται το μείγμα, τότε το γάλα μπορεί να πιάσει που κάτω και να αρπάξει και να καεί και δεν το θέλετε. Είναι ο λόγος που βάλουμε μέσα το βούτυρο. Τώρα, αν συνεχίσω να ανακατεύω εγώ δαμέ, τούν το πράγμα είναι να γίνει καραμέλα. Δηλαδή, αν μείνω δαμέ που πάνω από την εστία και ανακατεύω, σιγά σιγά το γάλα μου είναι να γίνει καραμέλα και χρειάζεται να το μεταφέρω στο φούρνο. Αλλά εγώ νομίζω ότι δεν είναι πιο καλά όταν το μεταφέρω μες στο φούρνο και βάλω το που πάνω από τον μπράουνι και ψηθεί μες στο φούρνο. Καραμελώνει έτσι πιο ωραία. Απέσυρα το από τη φωσκιά γιατί είναι να αρπάξει και δεν το θέλω να αρπάξει που κάτω. Να πιάσω ένα χτυπητήρι να το χτυπώ καλύτερα. Και να το ανακατεύεται ώσπου να αρχίσει να κοχλάζει και να γίνει έτσι πιο παχύρευστο. Θέλει περίπου έτσι ένα πεντάλεπτο στην εστία. Μπορεί ούτε καν έτσι 4-5 λεπτά. Τέλος. Να το νιώσετε, να καταλάβετε ότι ήταν έτσι πιο ρευστό το μείγμα και έτσι έγινε πιο παχύρευστο. Ως δαμέ το θέλετε να φτάσει, θέλετε έτσι να βλέπετε πιο παχύρευστο τώρα από ό,τι ήταν πριν. Ξατμιστήκαν έτσι λίγο που τα νερά και τα ζουμιά τέλος πάντων και του βουτύρου και του γάλακτος και έτσι έμεινε μου έτσι ένα πιο παχύρευστο μείγμα. Λοιπόν, τούτο το μείγμα τώρα θα βάλουμε μέσα έναν κουταλάκι θαλασσινό αλάτι, γιατί η καραμελούδα θέλει το αλατούδι της. Πάντα πάει πάρα πολλά το αλάτι μες στην καραμέλα. Θα βάλουμε έναν κουταλάκι βανίλια, το αρωματίσουμε έτσι ωραία. Όχι, μου σκομίρθηκε η βανίλια. Και τώρα περιμένουμε τον μπράουνι να βγει από το φούρνο μετά από 20 λεπτά και περιχύνουμε το με την καραμέλα. Μετά πάει πίσω στο φούρνο άλλα 15 με 20 λεπτά μέχρι να καραμελώσει, να το δείτε. 15 λεπτά θέλει περίπου, έτσι να αρχίσει να κάνει φουσκαλίτσες πάνω η καραμέλα. Δεν πέρασε το 20 λεπτό του μπράουνι, αλλά να το βγάλω για να σας δείξω τι πρέπει να κάνετε. Εδώ. Να πιάσετε βέβαια πάλι μια σπάτουλα, γιατί αν δεν πιάσετε τη σπάτουλα, τώρα τούτο το μείγμα είναι να τρυπήσει τον μπράουνι. Και πάλι μπορεί να το τρυπήσει, είδαμε στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν το άφηκα να ψηθεί όση ώρα έπρεπε να το αφήκω. Αλλά δεν πειράζει, εν πάση περιπτώσει, όπως είναι έτσι τον μπράουνι σας, να πιάσετε έτσι μια σπάτουλα. Να το δούμε. Και να το βάλετε προσεκτικά από πάνω. Την καραμέλα. Θα ανακατέψετε καθόλου. Απλώς θα τη βάλετε πάνω. Να πιάσω έτσι μια μικρή σπατουλούδα, απλώς για να κάνω έτσι. Να το βάλω όσο μπορώ στα πλάγια. Αλλάξε η φωνή μου. Και μετά επιστρέφουμε το στο φούρνο για άλλα 15 λεπτά. Όταν το βγάλετε από το φούρνο στα 15 λεπτά, να δείτε ότι η καραμέλα πάνω εσκούρινε, δηλαδή έπιασε έτσι πιο καραμελέ χρώμα, και να δείτε πουμπουλήθρες παντού στην επιφάνεια της καραμέλας. Σημαίνει ότι τέλειωσε το μπράουνι σας
Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να λιώσετε τη σοκολάτα που σας είπα για την επικάλυψη και να τη βάλετε που πάνω. Όταν κρυώσει τον μπράουνι εντελώς θα κάνετε την διαδικασία. Θα βάλετε τη σοκολάτα που πάνω, ανακατεύοντας την με μια κουταλιά ηλιέλαιων. Ο λόγος που κάνουμε το πράγμα είναι γιατί καμιά φορά η σοκολάτα δεν είναι αρκετά ρευστή για να έχει μια ωραία επιφάνεια πάνω στον μπράουνι. Ενώ ανακατεύοντας την μαζί με λίγο ηλιέλαιων ή λίγο coconut oil, αν θέλετε, γίνεται πιο ρευστή και πιο εύκολο να την απλώσουμε πάνω στον μπράουνι. Τούτο είναι να πάω σε μια γωνιά να το φάω μόνη μου. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε πώς είναι, τούτο είναι το μπράουνι το οποίο είχα έτοιμο εγώ δαμέ. Εμένα αρέσει και μου και βάλω στην επιφάνεια του που πάνω, βάλω μια σοκολάτα η οποία έχει γεύση πορτοκάλι, γιατί ξέρετε με εμένα με τις σοκολάτες και τα πορτοκάλια και τα κέικ και αρέσκει μου το ξύσμα πορτοκαλιού και αρέσκει μου ο συνδυασμός πορτοκαλιού σοκολάτας. Που πάνω θα βάλετε μία σοκολάτα η οποία είναι σκούρα σοκολάτα, αν βάλετε γάλακτος θα σας βγει πάρα πολλά γλυκό το πράγμα, γιατί έχει πάνω ήδη την καραμέλα. Παραμένω το δακάσω για να είμαι ευγενική. Δείτε το μπράουνι, μαλακό. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τον το πράγμα, πραγματικά. Είναι τούτο που το βλέπεις και λέεις κόλαση. Είναι κάτω έχει την πικράδα του μπράουνι, η καραμέλα μες στη μέση με τούτον το αλατούδι και η σοκολάτα που πάνω με το πορτοκάλι. Δεν σας λέω τίποτε. Είναι φανταστικό. Είναι το κάτι άλλο, αλήθεια. Και λέω σας, αν δεν θέλετε την καραμέλα, αν δεν θέλετε τη σοκολάτα, το μπράουνι είναι που μόνο του πάρα πολλά ωραίο. Πάρα πολλά φάτζι, πάρα πολλά σοκολατένιο. Νομίζω ότι περιγράψα τα όσο πιο καλά μπορούσα. Τώρα είναι να φάω το υπόλοιπο των μπράουνι, να με συγχωρέσετε.